Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοτέρ ψυγείου κομπρεσέρ για τον αερογράφο. Με την προϋπόθεση ότι το μοτεράκι δουλεύει, έτσι. Λοιπόν, λύνουμε τη βάση που στηρίζεται το μοτέρ, λύνουμε και το μοτέρ πάνω από τη βάση. Πρώτα έχουμε κόψει, έρχονται δύο χαλκοσωλήνες σε αυτό εδώ το σημείο. Η μία είναι η χαλκοσωλήνα που βγάζει αέρα, η άλλη είναι που βάζει αέρα. Τις κόβουμε λοιπόν και τις δύο και ελευθερώνουμε το μοτέρ. Από την αριστερή πλευρά έχει ένα σωλήνα ο οποίος έχει μέσα καλώδια. Κόβουμε και αυτά εδώ τα καλώδια. Όσο αφορά το μοτέρ και τη συνδεσμολογία δεν πειράζουμε τίποτα. Το μόνο που κάνουμε είναι να κόψουμε αυτό εδώ το χοντρό σωλήνα το οποίο έχει τώρα. Ο σωλήνας αυτός, ο κλασικός σωλήνας αυτός έχει τέσσερα καλώδια. Έχει ένα κίτρινο, ένα μπλε, ένα λευκό και ένα καφέ. Το κίτρινο είναι η γύρωση. Τα άλλα τρία είναι καλώδια τα οποία πηγαίνουν στο θερμοστάτη και ανοίγουν ή κλείνουν το θερμοστάτη ώστε να δουλεύει το μοτεράκι μας. Δεν πειράζουμε, είπαμε, τίποτα από αυτά. Κόβουμε αυτό και τους δύο χαλκοσωλήνες από εδώ. Θα πρέπει να προσέξουμε όταν μετακινούμε το μοτέρ να μην το γυρίσουμε πλάγια γιατί θα χυθούν τα λάδια. Είναι μοτέρ ελαιού, το ξέρουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όταν το μετακινούμε να είναι πάντα κάθετο. Λοιπόν, κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν θα κόψουμε αυτούς εδώ τους δύο χαλκοσωλήνες, οι οποίοι έρχονται στο μοτέρ, τότε θα ελευθερωθεί το φρέον που έχει μέσα το μοτέρ. Θα πρέπει να φοράμε μία μάσκα, δεν πρέπει με τίποτα να αναπνεύσουμε το φρέον, έτσι. Και βέβαια, το κομπρεσεράκι μας το βγάλαμε, κόψαμε εδώ, περιποιηθήκαμε λίγο την εισαγωγή και την εξαγωγή του αέρα. Εγώ προσωπικά έβαλα και θερμοσυστελόμενο μαύρο, καθαρά για αισθητικούς λόγους, για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πιο σημαντικό σημείο. Εάν τώρα αυτό το κομπρεσεράκι το βάλουμε στην πρίζα να δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Πρέπει να πάμε σε αυτά τα τέσσερα καλώδια που είπαμε προηγουμένως και να βρούμε ποια από αυτά τα καλώδια λειτουργούν σαν διακόπτης ώστε να δουλέψει το μοτεράκι. Ξεκινάμε λοιπόν. Κόβουμε το κίτρινο καλώδιο της γύρωσης, το κόβουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Επίσης κόβουμε και το μπλε καλώδιο και αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Και παίρνουμε το λευκό και το καφέ. Όταν λοιπόν αυτά τα ενώσουμε, το λευκό με το καφέ, τότε θα λειτουργήσει και το μοτέρ. Τώρα πώς βρίσκουμε όμως ποια είναι αυτά τα καλώδια? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ρωτάμε ένα ψυκτικό στη γειτονιά ή έναν ηλεκτρολόγο αν ξέρει να μας πει. Ο άλλος τρόπος είναι να ψάξουμε να το βρούμε μόνοι μας. Και πώς λοιπόν ενώνουμε τα καλώδια μεταξύ τους μέχρι να δούμε ποια είναι αυτά τα οποία θα το θέσουν σε λειτουργία. Εάν τα καλώδια που ενώσουμε είναι λάθος, θα κάνει βραχυκύκλωμα και θα μας ρίξει την ασφάλεια στο σπίτι. Δοκιμάζουμε το επόμενο. Λίγο προσοχή, παιδιά, με τα καλώδια. Μιλάμε για 220, θέλει πολύ προσοχή. Αφού λοιπόν βρούμε τα καλώδια, όπως είπαμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι το καφέ με το λευκό, τα ενώνουμε και λειτουργεί. Εγώ στη δική μου περίπτωση έβαλα και ένα διακόπτη εδώ μέσα, ένα απλό διακοπτάκι, ώστε να μπορώ να το ανοίγω και να το κλείνω και να μην χρειάζεται συνέχεια να βγάζω την πρίζα. Αφού τελειώσουμε λοιπόν, βάζουμε το καπάκι οπωσδήποτε για να προστατευόμαστε, έτσι με το καπάκι στη θέση του. Το βάλαμε μπρος, το ακούμε, είναι πάρα πολύ χαμηλός ο θόρυβος, είναι σχεδόν αθόρυβο. Εδώ βλέπουμε και την πίεση του αέρα. Πήραμε το σωλήνα μας, κόψαμε το ένα ρακοράκι και περάσαμε το σωλήνα στην παροχή του αέρα. Τώρα λοιπόν κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα παρουσιαστεί. Θα συνδέσουμε έναν αερογράφο διπλής ενεργείας. Λοιπόν, συνδέουμε τον αερογράφο
και ανοίγω το κομπρεσέρ. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει εδώ. Τι γίνεται, μας πέταξε το σωλήνα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε μία βαλβίδα εκτόνωσης. Σφίξαμε τώρα το σωλήνα με ένα σύρμα εδώ πέρα και θα δούμε τώρα τι συμβαίνει. Αρχίζει και φουσκώνει ο σωλήνας και πάλι το πετάει. Λοιπόν, εάν δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία εξόδων, μία απλή λύση, πολύ απλή λύση, είναι το ρακοράκι, όταν το βιδώσουμε επάνω στον αερογράφο μας, να μην το βιδώσουμε εντελώς, δηλαδή να το αφήσουμε λίγο, ξεβιδωμένο, ώστε ο αέρας να εκτονώνεται από εδώ. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα και ο αερογράφος μας δουλεύει κανονικά. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας, μπορούμε να κανονίσουμε και την πίεση του αέρα. Δηλαδή τώρα έχω πολύ δυνατή ροή. Τώρα αν το ξεβιδώσω μια βόλτα, η ροή πέφτει. Εδώ λοιπόν τώρα δουλεύει κανονικά, γιατί εκτονώνεται ο αέρας από το ρακοράκι εδώ. Θα κάνουμε ένα τεστ να δούμε κατά πόσο επηρεάζει αυτό εδώ τη διαδικασία της βαφής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε ότι βάφει κανονικά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και να μειώσουμε και τη... Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο δουλεύει κανονικά το ο αερογράφος. Αυτό βέβαια που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε είναι η πίεση και η ροή του αέρα. Εμπειρικά όμως μπορούμε να καταλάβουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Συμπέρασμα. Αξίζει τον κόπο να φτιάξουμε ένα τέτοιο μοτεράκι και να το προσαρμόσουμε επάνω στον αερογράφο μας. Προσωπικά πιστεύω ότι για δευτερεύουσες δουλειές είναι πολύ καλό. Δηλαδή αν θέλουμε να βάψουμε μονόχρωμα μοντέλα που δεν έχουν πολύ λεπτομέρεια, όπως αυτά εδώ, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το κάνουμε. Ή να βάψουμε μεγάλες επιφάνειες, όπως εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δουλέψουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πιο λεπτοδουλειές, όπως μία φιγούρα, σίγουρα εδώ θα μας προβληματίσει, γιατί δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την πίεση και την... βασικά την πίεση. Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι για αστάρια και για μεγάλες επιφάνειες αξίζει τον κόπο, από τη στιγμή που δεν έχουμε ξοδέψει κυριολεκτικά τίποτα. Δηλαδή βρήκαμε ένα μοτεράκι, έπεσε στα χέρια μας ένα μοτεράκι, το μόνο που χρησιμοποίησαμε είναι ένα καλώδιο. Αν δεν έχουμε ένα δεύτερο καλώδιο, αγοράζουμε ένα καλώδιο, κάνει 5 ευρώ και ένα διακοπτάκι για να μας κάνει πιο εύκολη τη δουλειά. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το φτιάξει και να το χρησιμοποιήσει. Επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες δουλειές. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτά, σας ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι μου, τα ξαναλέμε.